centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Παρίση, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά σε εσάς και τα παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους, μαθητές, γονείς, όλοι. Είναι η μία και η μοναδική ευχή που ακούς παντού σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, έτσι. Αφορά όλους. Είναι πραγματικά η μέρα σας. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο εδώ τώρα. Να ρωτήσω αρχικά τα διαδικαστικά. Εμβολιασμένος ή ανεμβολιαστός? Εμβολιασμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συνειδητοποιημένα, όχι λόγω 80 του μήνα. Όχι. Όχι. Εντάξει, εγώ και ως εκπαιδευτικός αλλά και ως χημικός κυρίως. Ως χημικός, μπράβο, έχει αξία να το πείτε χημικός, λίγο. Πιστεύω στην αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης, αλίμονο. Δεν θα μπορούσε να συμβαίνει και διαφορετικά. Φυσικά μπορεί αυτή να χειραγωγείται, να εργαλειοποιείται κατά καιρούς. Δυστυχώς το έχουμε δει. Και γι' αυτό πάντα λέω, καλό είναι να διαβάσουμε και λίγο Φεγγεράμπαντ εκεί, οι φίλοι που μιλάει για τον αποδέσμευση επιστήμης και κράτους. Αλλά ναι, συνειδητά προφανώς, όπως νομίζω και το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν όμως σίγουρα και συνάδελφοί σας που δεν θέλουν να πληρώνουν το 80 για τα τεστ που είναι υποχρεωμένοι από σήμερα να κάνουν. Από ό,τι έχουμε δει όμως εξ αρχής, δηλαδή το ποσοστό του εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς πριν βγουν όλα αυτά τα 80, δηλαδή μιλώντας για το κλείσιμο της περσινής χρονιάς, ήταν πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή άγγιζε το 80% πριν πάμε στο καλοκαίρι. Και τώρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν για την Καστοριά, κύριε Παρίση, για την Καστοριά που μας ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο, δεν ξέρω αν έχετε ήδη κάποια στοιχεία. Είναι πολύ λίγοι οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πολλοί οι συνάδελφοι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πολύ λίγοι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πολύ λίγοι, συγγνώμη. Ναι. Πολύ λίγοι, μην αφήσουμε λάθος εντυπώσεις. Ναι, πολύ λίγοι. Δηλαδή είμαστε στα πανελλαδικά δεδομένα, νομίζω είμαστε και εδώ, δηλαδή ξεπερνάμε το 85% είτε εμβολιασμού είτε νόσησης, που σημαίνει ότι υπάρχει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό για το οποίο παίρνουμε πια για τα τεστ, επαναλαμβάνω, μόνο από ιδιωτικά. Εδώ μας έλεγε νωρίτερα, μας έλεγε μικροβιολόγος της Καστοριάς, ότι αν σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παρίση, πάρουμε τηλέφωνο για ραντεβού, έχει για την Παρασκευή. Αυτή την ώρα που μιλάμε, όσο εξελίσσεται τη μέρα, θα πάει από Δευτέρα, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να το έχουν σκεφτεί αυτοί που αποφασίζουν αυτά. Όπως είπαμε, επιστορίζουμε τον εμβολιασμό, αλλά δεν μπορεί όλη αυτή η διαδικασία να καταλήγει να είναι τιμωρητική για αυτούς που έχουν επιλέξει για τον χύψη λόγο να μην εμβολιαστούν. Και εσείς θα πρέπει να κάνετε δύο φορές την εβδομάδα. Ενώ έτσι με τα ραντεβού βλέπω να μην προλαβαίνετε ούτε τη μία. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Αυτό τώρα το άκουγα, δεν είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τι έχετε πει. Είχατε αγιασμό. Είχαμε τον αγιασμό στο Άργο αυτή τη στιγμή και τώρα ουσιαστικά έχουν φύγει οι μαθητές. Οπότε δεν το έχω ακούσει αυτό, αλλά έχει γίνει ένα ενδιαφέρον στοιχείο γιατί το τι πρόκειται να συμβεί. Βάσει των αποφάσεων που παίρνει. Εμείς αυτό που βγάλαμε και στη σημερινή μας ανακοίνωση είναι ότι ζητάμε τεστ, μαζικά τεστ σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς, άσχετα αν είναι εμβολιασμένοι ή εμβολιασμένοι. Τα παιδιά λοιπόν θα πρέπει να έρχονται με τα επίσης τα τεστ τους στο σχολείο. Και για τις ηλικιακές ομάδες, τις οποίες εσείς είστε και σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή 12-17. Ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει και επισήμως οι εμβολιασμοί. Σε χαμηλό βεβαίως ποσοστό, αλλά κανονικά πάμε και εδώ με εμβολιασμούς. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είναι εμβολιασμένα θα πρέπει επίσης να φέρνουν δύο τεστ την εβδομάδα επίσης. Σε αυτές τα τεστ οποία χορηγούνται αυτά δωρεάν. Δωρεάν από τα φαρμακεία. Και έχουμε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα έχουν πάρει ήδη για τον όλο το μήνα Σεπτέμβριο τα παιδιά. Τα self-test. Και τα σχολεία έχουν προμηθευτεί επιπλέον self-test. Για τις περιπτώσεις που αντιμετωπίσουμε κάποιο κρούσμα. Κάποιο πρόβλημα. Τώρα, οι διαφορές ποιες είναι με φέτος? Γιατί πολλοί κόσμος που μας ακούει έχει παιδιά στο σχολείο. Είτε στην πρώτη βαθμίδα, στη δεύτερη κτλ. Είτε και φοιτητές που και εκεί πρέπει να πάει υποχρεωτικά με το πληρωμένο τεστ. Με το πληρωμένο τεστ. Για τους φοιτητές, να ξέρετε. Ογδοντάρι λοιπόν, πέρα από το ενίκιο και τα υπόλοιπα, να ξέρουν οι γονείς, θα έχει 80 και για τα τεστ.
Έχω την εντύπωση ότι ο κράτος θα έπρεπε να προστατεύει ακόμα και αυτούς τους συνανθρώπους μας, τους πολίτες, που για τον χύψη λόγο, τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί που δεν επιλέγουν τον εμβολιασμό είναι με διάφορες αιτιολογήσεις, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως χρέος του κράτους θα είναι να προστατεύσει και αυτούς τους συνανθρώπους, δηλαδή και να μην τους τιμωρήσει, πόσο μάλλον στην περίπτωση των υγειονομικών να φτάσουμε σε αναφορές εργασίες. Τώρα, τα σχολεία πέρσι έκλειναν σχεδόν με το παραμικρό, κύριε Παρίση. Ναι. Φέτος θα χρειαστεί 50 συν 1 κρούσμα για να έχουμε κάποιο τμήμα που θα πούμε ότι αυτό κλείνει. Καταλαβαίνετε ότι ενώ, αυτό που λέμε... Ναι, πείτε το, απαντήστε σε αυτό και θα πάμε στο πάνω. Όχι, ναι, καταλαβαίνει ο καθένας, νομίζω, ότι μόνο με αυτή την απόφαση που έχουν τα πρωτόκολλα που ανακοινώθηκαν προχθές, ότι δεν θα κλείσει κανένα τμήμα φέτος. Όχι, δεν θα κλείσει. Στο Υπουργείο δεν έχουν καμία αίσθηση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Δηλαδή, γιατί το λέτε. Δηλαδή, έχουμε ένα τμήμα με 20 μαθητές. Αν οι 10 νοσούν, οι υπόλοιποι 10 θα κάνουν μάθημα. Ναι, οι υπόλοιποι 10. Ναι, μπράβο. Θα κάνουν μάθημα στο σχολείο και οι άλλοι θα είναι 10 στο σπίτι. Ναι, ακριβώς αυτό. Και έχουν την εντύπωση ότι οι υπόλοιποι 10 θα έρχονται στο σχολείο. Ενώ έχουν βγει 10 κρούσματα. Και θα κλείσουν. Δηλαδή, εννοείται ότι εγώ που είμαι γονέας, ας πούμε, μόλις μάθω ότι έχουμε 20 παιδιά στο τμήμα, μόλις μάθω ότι τα 10 έχουν κορονοϊό, εγώ ήσυχος θα στείλω την άλλη μέρα το παιδί μου που είναι υγιή στο σχολείο, λέτε. Υπάρχει περίπτωση να ξεχάσω κλείσει με τους γονείς. Όχι με 10 κρούσματα, με 3 και με 4. Δηλαδή, και με ένα, μη σας πω. Ναι. Και με ένα, όπως ήσχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μπράβο, δηλαδή, ναι. Πρέπει να έχουμε και μια αίσθηση πραγματικά το τι υπήρχε. Το τι συμβαίνει και το πώς λειτουργεί ένα σχολείο. Αλλά αν δεν εξυπηρετήσει μια σχολική τάξη, πού να τα ξέρει όλα αυτά, κύριε. Εγώ σας λέω το ιδανικό σενάριο. Πείτε ότι και οι 10 θαραλέοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά του σχολείου τα υγιή. Ωραία. Από εκεί και μετά τα 10 που είναι σπίτι, με κάποιον τρόπο, γιατί αυτά πρέπει να κάτσουν 14 μέσα, δεν είναι. 10 είναι ανάλογα με την περίπτωση, αν δεν έχουν συμπτώματα, στις 10 μπορεί να γυρίσουν. Μπράβο. Αυτά τα παιδιά στο σπίτι θα έχουν τηλεκπαίδευση ή θα κάθονται όλη τη μέρα ξάπλα. Αρχικά, εφόσον νοσούνε, όταν νοσεί κάποιος δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τηλεκπαίδευση. Είναι άρρωστος. Καταλαβαίνετε ότι ο άρρωστος δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί μάθημα. Ναι, πιέζει την κατηγορία ασθενής, μάλιστα. Πώς θα καλύψει τα κενά του. Σκεφτείτε δηλαδή ένα τμήμα που θα λειτουργεί σε δύο ταχύτητες. Οι 10 θα έχουν. Αυτό λέω. Θα είναι μπροστά και οι άλλοι θα είναι πίσω. Το Υπουργείο φαντάζεται ότι θα μας πιέσει με αυτή τη λογική να κάνουν απευθείας μετάδοση του μαθήματος από την τάξη στο σπίτι. Κάτι που έχουν εδώ και ένα χρόνο. Καινούριο αυτό τώρα, μισό λεπτό. Όχι καινούριο, παλιό είναι που επανέρχεται. Ναι, έχουν την εντύπωση ότι εμείς θα βάλουμε την κάμερα μέσα στη σχολική τάξη για να κάνουμε απευθείας μετάδοση. Αυτό έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει και με οποιαδήποτε πίεση. Έστω και αν αυτοί οι μαθητές που είναι οι 10 που νοσούν να είναι στο σπίτι και να μπορούν να παρακολουθήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάμερα στις σχολές. Άρα λέτε αυτό το κάνουν για να μπει η κάμερα τελικά όπως ήταν αρχικά ο σχεδιασμός. Εκβιαστικά για άλλη μια φορά. Για να βλέπει και το παιδί από το σπίτι σαν να είναι στην αίθουσα, εννοείται. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω τα έχουμε συζητήσει αυτά, τα έχουμε πει πάρα πολύ όταν έβγαιναν αυτές οι αποφάσεις και οι υπουργικές αποφάσεις. Οπότε νομίζω καταλαβαίνει ότι κανένα δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερα μέσα τώρα. Δεν ξέρω αν θα μπουν κάμερες, αλλά. Επόμενη ομάδα εργασιακή που λέγεται θα πάει σε υποχρεωτικότητα εμβολιασμών είστε μεταξύ άλλων και εσείς, κύριε Παρίση. Δεν ξέρω, τώρα έχουμε μεικτά μηνύματα. Ο πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΕ προχθές ότι δεν σκέφτονται να πάνε κάπου με υποχρεωτικότητα, αλλά από την άλλη εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεδομένου ότι είμαστε πάνω από 85% έχουμε χτίσει τύπος ανοσία στην εκπαίδευση. Νομίζουμε πως αυτή η υποχρεωτικότητα πάλι εργαλειοποιεί τον εμβολιασμό. Αν πάμε σε υποχρεωτικότητα, πιστεύετε ότι εκεί θα πάμε στο 100% ή θα πάμε στο κομμάτι παραδείγματος χάρη των υγειονομικών οι οποίοι κάθονται στο σπίτι τους προτιμώντας να μην πάρουν το μεροκάματό τους από το να εμβολιαστούν. Νομίζω θα υπάρχουν συνάδελφοι που συνειδητά επιλέγουν συνειδητά με την λογική πάντα τη δικιά τους να μην εμβολιαστούν, οπότε μπορεί να έχουμε οπότε και τέτοιες θα επιλέξουν να καθίσουν και σπίτι αλλά... τους χωρίς να πληρώνονται. Ναι, ενδεχομένως, αλλά εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε μια υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και στην εκπαίδευση, όπως δεν δεχόμαστε φυσικά και στους υγειονομικούς. Θεωρούμε ότι είναι ένα ή στα σώματα ασφαλείας που έρχεται επίσης ή στην εστίαση αναψυχή. Ναι, δηλαδή η υποχρεωτικότητα τελικά νομίζουμε ότι δημιουργεί άλλα προβλήματα και
πόσο μάλλον όταν είναι σε κέρδος τομείς όπως είναι η υγεία αυτή τη στιγμή. Η ερώτηση που θα έπρεπε να κάνουμε, έχουν αντικατασταθεί όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, αν δεχτούμε έτσι... Μισό λεπτάκι, 16.000 διορισμούς έκανε η κυβέρνηση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ναι, και πόσους αναπληρωτές πήρε, κύριε Νατσούλη, ξέρετε? Εγώ ξέρω 16.000 διορισμούς. Ναι, και πήρε 24.000 αναπληρωτές πρώτη φάση μέχρι τώρα και λείπουν άλλοι 20.000 εκπαιδευτικοί. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι διορισμοί που έκανε είναι, κάλυψε μόνο τα κενά που δημιουργήθηκαν από τις συνταξιοδοτήσεις των τριών τελευταίων ετών. Τα κενά είναι τεράστια. Ναι. Τα οποία είναι τεράστια, όντως, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ζητάμε μαζικούς διορισμούς. Και όχι φυσικά την υποχρεωτικότητα, γιατί ούτως ή άλλως, όπως βλέπουμε και στην υγεία, δεν έχει καλύψει αυτά τα κενά. Ναι. Τα οποία δημιουργήθηκαν από τις αναστολές εργασίας. Έστειλε τους ανθρώπους στο σπίτι, δεν έχουν το μεροκάματό τους, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν το μισθό τους, χάνουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, αλλά δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Δεν θα έπρεπε, αν ήθελαν να λειτουργήσουν σωστά, να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Μάλιστα. Ήδη. Τώρα, κατά τα άλλα, κύριε Παρή, σήμερα μια που είναι η πρώτη μέρα, επειδή είχαμε και νέα σχολεία και μετακινήσεις κτλ. Εδώ ειδικά στην Απόλη, με λεωφορεία, έχετε γίνει δέκτης κάποιων προβλημάτων πρώτη μέρα ή σε φυσιολογικά επίπεδα? Νομίζω γενικά υπάρχει μια γενικότερη ανακατάταξη στα σχολεία της περιοχής, κτηριακά, με εργασίες που γίνονται, ανακαινήσεις. Είναι μια δύσκολη πρώτη μέρα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω όλα σιγά σιγά θα μπουν στο ρυθμό τους. Προβλήματα πάντα έχουμε και να συνεχίσουμε. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε και αυτή την ώρα την κυρία Βασιλιάδου. Καταλαβαίνουμε σήμερα ότι είναι αγιασμοί, είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε τους ανθρώπους που θέλουμε σήμερα. Αλλά αύριο με την ησυχία μας να τα πούμε λίγο αυτά. Σιγά σιγά νομίζω από αυτή την εβδομάδα θα δούμε ακριβώς τα κενά που έχουμε, τι κατάσταση επικρατεί. Ξέρετε, στα σχολεία του Άργους αυτή τη στιγμή υπήρχαν ανακαινήσεις σε όλα τα κτηριακές εγκαταστάσεις. Ενεργειακές αναβαθμίσεις, ναι. Είχαμε μετακομίσεις σχολείων στην Καστοριά, σε ένα καινούριο χώρο ταξικό κομμάτι πλέον που έχει δημιουργηθεί. Στην Ομόνοια. Στην Ομόνοια πήγε στην Κουπελίδη και το τρίτο λύκειο. Αυτό φαίνεται να κατατάξει και κτηριακές. Ελπίζουμε, εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, ελπίζουμε όλα να πάνε προς το καλύτερο και να δούμε τουλάχιστον όσον αφορά τις υποδομές να είμαστε εξασφαλισμένοι. Κύριε Παρίστα, οι δήμαρχοι προσπαθούν τουλάχιστον σε αυτήν την κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες. Σήμερα ήταν μια πρώτη διερευνητική να δούμε ακριβώς πώς μπαίνουμε στα σχολεία. Αλλά και το μεγάλο πρόβλημα που θα το δούμε, δεν ξέρω πώς και οι συνάδελφοί σας θα φέρνουν δύο τεστ την εβδομάδα, την ώρα που τα μικροβιλαιακά μας λένε ότι έχουν ραντεβού μετά από μια εβδομάδα. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το κατορθώσετε κι εσείς και οι υπόλοιποι του ιδιωτικού τομέα και οι υπόλοιποι εμείς. Αυτό δηλαδή. Θα πρέπει να ανταπεξέλθουν και υπήρχε ένα θέμα και με το κόστος από ό,τι ανέφεραν τα. Όχι, τώρα πια είναι 10, έχει κλείσει αυτό. Έχει 10 κλείσει, ευρώ τελικό. 10 ευρώ τελικό, δεν υπάρχει. Δεν 10 υπάρχει, ευρώ τελικό. Δεν ξαναγίνεται συζήτηση γι' αυτό. 20 το πλήρωσαν, 20 το πλήρωσαν όσοι πήγαν και το έκαναν μέχρι και Σάββατο. Και Σάββατο. Οπότε από σήμερα είναι 10, χωρίς είναι διατιμημένο, δεν υπάρχει περιθώριο να πει κάποιος ούτε 11 ούτε 9 τίποτα. Είναι διατιμημένο πια. 10 ευρώ τέλος. Ωραία, κύριε Παρή, σας ευχαριστούμε. Να είμαστε καλά υγιείς, να είμαστε να μπορούμε να καλύψουμε. Μακάρι αυτό πάνω απ' όλα. Και να πάνε καλά τα επιδημιολογικά δεδομένα που δυστυχώς για την ώρα δεν είναι καλά. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξεκινάμε με πολύ χειρότερα δεδομένα από ό,τι ξεκινήσαμε πέρυσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παρίση. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο των καθηγητών. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.